Να σταθούμε λίγο στο οικονομικό κομμάτι του ΟΣΕ. Yes. Ήταν ελλειμματικός ο ΟΣΕ. Δεν μιλάω για τα χρέη από το παρελθόν. Ναι, ναι, όχι. Αυτά που διαγράψατε τα 20 δισεκατομμύρια. 12. Τα 12, ναι. Ήταν κάθε χρόνο ο ΟΣΕ περίπου προϋπολογιστικά. Ήταν μέχρι και το 20 που ήμουν εγώ, το 20 δεν ήταν ελλειμματικός. Μέχρι και το 20 ήταν γύρω στα 15 με 18 εκατομμύρια μείον. Το αυτό 20, όμως, 20, 21, 22, 21 πώς ήταν εσείς. Αν θυμάμαι ήταν μείον, το 20 ήταν ισοσκελισμένος και το 21 ήταν για κάποιο λίγο, δεν θυμάμαι, μείον 10 κάπου εκεί. Αν μάλιστα. Αυτά τα 15, δηλαδή το έλλειμμα. Υπήρχε ναι. Ένα απόθεμα οικονομικό. Σύμφωνα, δεν θέλω το πολύ στενό οικονομικό, ναι. Απλώς τις πηγές. Παίρνατε 45 εκατομμύρια από την κρατική ενίσχυση, 37 μισθοδοσία και 8 η φύλαξη, ήταν τα 45 εκατομμύρια. Και παίρνει και 15 με 17 εκατομμύρια από το φύλαξη και καθαριότητα μαζί. Ναι, ναι. Φύλαξη καθαριότητα, εντάξει, ναι. Και παίρνατε και 15 με 17 εκατομμύρια από τους εταιρείες που χρησιμοποιούσαν το δίκτυο του ΟΣΕ. Ναι. Η συντήρηση πόσο είχε του δικτύου, τι κονδύλι του δικτύου απορροφούσε? Η συντήρηση του δικτύου χρειαζόταν περίπου για τη συντήρηση του δικτύου από το ελάχιστο, νομίζω, 15 με 20 εκατομμύρια το χρόνο. Επί της ουσίας, δηλαδή, τα χρήματα που λείπανε και ήταν έλλειμμα, ήταν τη συντήρηση του δικτύου. Βεβαίως. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Βεβαίως. Εσείς τι αιτήσεις κάνετε προς την κυβέρνηση? Γινόταν όμως συντήρηση. Άλλο λόγο, ναι. Ναι. Δεν θέλω να αφήσω. Εσείς τα αιτήματα τα οποία κάνετε από την κυβέρνηση για χρηματοδότηση κάθε χρόνο προς τον κρατικό προϋπολογισμό όσον αφορά τη συντήρηση, τι κονδύλι ζητάγατε? Τα αιτήματα που κάνει ένας δημόσιος οργανισμός θα κάνει μέσω προϋπολογισμού. Μέσω προϋπολογισμού, αυτό λέω. Ήταν 37 η μισθοδοσία, 8 η φύλαξη καθαριότητα. Ζητούσαμε αύξηση της κρατικής απόφασης της κρατικής δηλαδή, χρηματοδότησης. Τι ζητάγατε δηλαδή? Νομίζω ότι αν θυμάμαι καλά, είχαμε ζητήσει να ήταν η αύξηση να διπλασιαζόταν περίπου η κρατική χρηματοδότηση. 90 εκατομμύρια. 90 εκατομμύρια. Και η απόφαση που είχε πάρθει, το αίτημα που ικανοποιήθηκε το 22, ήταν στα 75 εκατομμύρια. Δηλαδή μια αύξηση 30 εκατομμυρίων περίπου τη κρατική χρηματοδότηση. Οπότε έχουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή λειψή χρηματοδότηση όσον αφορά τη συντήρηση. Χρηματοδότηση που δεν κάνει τη συντήρηση του δικτύου. Άρα λοιπόν, ενδεχομένως να φανταστεί κάποιος ότι μπορεί να γνώσει εκπτώσεις στη συντήρηση. Αντί να επισκευάσουμε άμεσα, καθυστερούσανε. Αντί να είναι ολοκληρωμένη η επισκευή, γινόταν πρόχειρα, ας το πω έτσι. Άρα λοιπόν έχουμε έκπτωση στη συντήρηση του δικτύου. Δεύτερον, τα συστήματα ασφαλείας, εγώ δεν σας ρωτήσω τι συμβάζει, γιατί δεν τις παρακολουθούσα, έχει και πολύ μικρό χρονικό διάστημα για να ξέρετε πότε εγκαταστάθηκαν τα διάφορα συστήματα. Αλλά γνωρίζετε όμως εκ της θέσης ότι δεν λειτουργούσαν αυτά τα συστήματα ασφαλείας. Βεβαίως. Παρά τις αλλεπάλληλες συμβάσεις. Έχουμε λοιπόν λειψή συντήρηση, μη λειτουργία συστημάτων ασφαλείας και ένα προσωπικό το οποίο πόσο ήταν όταν ήσασταν εσείς? Όταν ξεκίνησα το 20 ήταν γύρω στα 1.140 άτομα. Το 22 που έφυγα νομίζω ότι είχαν φτάσει στα 900, είχαν πέσει στα 900, 880 την ημέρα που έφυγα. Και σήμερα 630. Ναι. Δηλαδή μια γεωμετρική μείωση. Σας είπα ότι το χρόνο έφευγαν 110 με 150. Λόγω συνταξιοδοτήσεων. Λόγω συνταξιοδοτήσεων, ναι. Λοιπόν, και παρά το γεγονός λοιπόν ότι δεν έχουμε συντήρηση ολοκληρωμένη, δεν έχουμε συστήματα ασφαλείας, το προσωπικό συνεχώς μειωνόταν. Άρα λοιπόν δεν καλύπτεται το οργανόγραμμα. Και τα 900 άτομα που λέγατε εσείς είναι λιγότερα από το μισό που προέβλεπε το οργανόγραμμα τους, έτσι δεν είναι? 2097, αν θυμάμαι καλά, προέβλεπε το οργανόγραμμα. Ναι. Άρα τα 930, 900 τόσα είναι λιγότερα από το όταν μισό. Όταν ξεκίνησε ήταν λίγο πάνω από τη μέση και μετά ήταν λίγο κάτω από τη μέση. 90%. Άρα λοιπόν αυτό δεν δημιουργεί εκ των πραγμάτων από τη στιγμή που το ανθρώπινο δυναμικό παίζει σημαίνοντα ρόλο όταν δεν υπάρχουν τα συστήματα για την ασφάλεια? Δεν δημιουργεί προβλήματα στην ασφάλεια συνολικά των σιδηροδρομικών μεταφορών? Να σου πω, δημιουργούσε προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία του οργανισμού. Δηλαδή, τι εννοώ προβλήματα? Όταν έχεις λιγότερους σταθμάρχες, έχεις λιγότερους σταθμούς ανοιχτούς. Αυτό το λέτε εσείς λειτουργία, εγώ το λέω ασφάλεια. Όταν έχεις λιγότερους σταθμούς ανοιχτούς,
Επειδή η κίνηση των ΟΣΕ γίνεται με τους σταθμάρχες, δηλαδή από σταθμό σε σταθμό που υπάρχει σταθμάρχης, έχεις λιγότερη χωρητικότητα στο δίκτυο. Είχαμε αιτήματα από τους παρόχους για αύξηση χωρητικότητας και δεν μπορούσαμε να αυξήσουμε αυτή τη χωρητικότητα γιατί δεν υπήρχε το προσωπικό για να αυξήσουμε αυτή τη χωρητικότητα. Αυτό ήταν το βασικό πρόβλημα. Ήταν πρόβλημα στη λειτουργία κυρίως του οργανισμού. Να συνεννοηθούμε όμως, γιατί εντάξει, τώρα να αρχίσουμε τις τεχνικές ορολογίες περί χωρητικότητας και μείωση της χωρητικότητας. Σημαίνει λοιπόν ότι ο ΟΣΕ δεν είχε το αντίστοιχο προσωπικό για να μπορούν να δρομολογούνται περισσότερα τρένα, να είναι περισσότερα τα δρομολόγια και βεβαίως δούλευε με βάση το minimum επί της ουσίας το δίκτυο. Ναι. Αυτό δεν δημιουργούσε προβλήματα φθοράς στους εργαζόμενους, δεν δημιουργούσε προβλήματα κόπος, προβλήματα εντατικοποίησης. Υπήρχε και πρόβλημα κόπος και εντατικοποίηση εργασίας. Και από αυτή την άποψη, λοιπόν, όταν δεν υπάρχουν και τα συστήματα, δεν είναι πιο πιθανό να γίνει κάποιο μεγάλο, να συμβεί κάποιο ατύχημα. Εντάξει, τώρα δεν μπορώ να κάνω αυτό το συμπέρασμα. Αυτό το συμπέρασμα βγαίνει λογικά. Ναι. Λογικά σκεπτόμενος βγαίνει. Ναι. Γι' αυτό ακριβώς και υπήρχαν και αλλεπάλληλες τα τελευταία χρόνια παρεμβάσεις των συνδικάτων για το προσωπικό, για την ασφάλεια ή προειδοποίηση ότι θα υπάρχει πρόβλημα με ένα ατύχημα μεγάλο. Για αύξηση του προσωπικού, βεβαίως. Πάντα υπήρχε αυτό. Ναι, πάντα αλλά και μπορού... σωστό ήταν αυτό το αίτημα. Ναι, από εκεί και πέρα, όμως, τι μέτρα λαμβάνατε εσείς. Από τη στιγμή που είχατε δεμένα τα χέρια επί της ουσίας. Από τη μια ήταν η ΕργοΣΕ, η οποία προχωρούσε έτσι όπως προχωρούσε καρκινοβατώντας τις συμβάσεις. Από την άλλη ήταν το Υπουργείο, το οποίο δεν ενέκρινε, ή ο ΑΣΕ που καθυστερούσε τόσο πολύ να εγκρίνει τις προσλήψεις. Χτυπήσατε λοιπόν τον κόδωνα του κινδύνου ότι εδώ πέρα θα υπάρχει πρόβλημα μεγάλο. Σας είπα ότι κάναμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που μπορούσαμε να κάνουμε ώστε να ανοίξουμε τον οργανισμό να μπορεί να προσλάβει προσωπικό και να προσλάβει και μόνιμο προσωπικό. Και μόλις δεν είχαμε άλλη δυνατότητα, τότε προχωρήσαμε σε κάποιες προσλήψεις παροχής υπηρεσίας. Παροχής υπηρεσίας με μπλοκάκια. Με μπλοκάκια. Προσωπικού δηλαδή, το οποίο δεν είχε την τεχνογνωσία για να ανταποκριθεί όπως ένα μόνιμο προσωπικό εκπαιδευμένο. Όχι, αλλά εάν για τη θέση που ανέλαβε το κάθε ένας από αυτούς, εκπαιδεύτηκε και την ανάλογη εκπαίδευση που θα είχε και ένας μόνιμος. Επί της ουσίας, λοιπόν, η εκπαίδευση του σταθμάρχη, εγώ δεν μιλάω αν μετά ταξιδανόμη, ναι, του σταθμάρχη ήταν κατάλληλη, θεωρείτε. Ήταν η εκπαίδευση που ορίζεται από τους κανονισμούς και από το πρόγραμμα τυπικό, σπουδών. Εντάξει, και το πρόγραμμα σπουδών γνωρίζετε που είχε πολύ καλά. Γνωρίζετε πειράς. Πολύ καλά. Άλλο ο τύπος, άλλο η ουσία. Εδώ δεν του δίνεις να διαχειριστεί μια μηχανή και να πεις ότι κάνει ένα λάθος, άντε το πολύ πολύ να διάχρηστη μηχανή. Εδώ του δίνεις να διαχειριστεί ανθρώπους μέσω της μεταφοράς και της ασφαλειάς τους. Ναι. Αυτό μπορεί να το παίξει κοροναγράμματα εάν δεν έχει πρώτα μια πρακτική εμπειρία επί του ζητήματος, επί του πεδίου, χωρίς να είναι ο κύριος υπεύθυνος. Το πρόγραμμα γιατί αμέσως ο συγκεκριμένος σταθμάρχης μέσα σε 8 μήνες, λιγότερο, από την εκπαίδευσή του έγινε σταθμάρχης στη Λάρισα και μόνος του σε Βάρδια. Το πρόγραμμα σπουδών προέβλεπε πρακτική εκπαίδευση. Σας είπα και πριν πόσες ώρες ήταν η πρόβλεψη αυτή που υπήρχε στο πρόγραμμα σπουδών των σταθμαρχών και ήταν γενικά για όποιον ήταν να γίνει σταθμάρχης. Σίγουρα, δηλαδή, σίγουρα όμως όταν κάποιος έχει μεγαλύτερη εμπειρία, είναι και τότε η Επιτροπή Γεραπετρίτη γιατί λέει ότι οι εκπαίδευση που είχαν δεν επαρκούσε, ήταν ανεπαρκέστατη και ότι προτείνουν και μια σειρά μέτρα να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση. Και δεν είναι μόνο ο μοναδικός, ήταν και άλλοι από τη σειρά που αποφύτησαν τότε που υπήρχαν ζητήματα. Όπως εκτιμάει η Επιτροπή Γεραπετρίτη. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το γράφει. Εγώ ξέρω ότι από την ενημέρωση που έχω από τον ΟΣΕ, γιατί σας είπα τότε που έγινε η εκπαίδευση, δεν ήμουν εκεί των σταθμαρχών, αλλά από την ενημέρωση που έχω, η εκπαίδευση έγινε σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών. Όπως έχει εγκριθεί από τους κανονισμούς και από τη ΡΑΣ. Υπάρχει στον κανονισμό και στη ΡΑΣ. Δηλαδή να κρατείτε το τύπος και όχι ουσία. Και στο όνομα του τύπου μπορεί να υπονομεύεται και ουσία. Σας είπα και πριν ότι όσο μεγαλύτερη εμπειρία έχει κάποιος σε ένα τομέα δουλειάς, τόσο για μένα είναι καλύτερο σε αυτό το κομμάτι. Μάλιστα. Με καλύπτει αυτό που λέτε. Έχουμε λοιπόν όλη αυτή την εικόνα, με την προβληματική εικόνα που παρουσιάζεται ως ΕΕ. Από την άλλη τη μεριά έχουμε και ορισμένα προβληματικά δίπολα. Προβληματικό δίπολο ΟΣΕ-ΕΡΓΟΣΕ. Η ΕΡΓΟΣΕ είναι θυγατρική του ΟΣΕ
τυπικά. Τύπες. Ουσιαστικά είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία όμως, που δεν λογοδοτεί στον ΟΣΕ. Εσείς το έχετε δει και σε άλλες, μια και στην οικονομολόγος. Ξέρετε πολλές θηγατρικές που να μην λογοδοτούν στη μητρική τους και να μην μπορεί να παρεύει η μητρική στη θηγατρική. Όχι, στον ιδιωτικό τομέα δεν υπάρχει αυτό. Στον ιδιωτικό τομέα, αν είσαι θηγατρική, λογοδοτείς και διορίζεις το ειδικό συμβούλιο και έχεις τα πάντα από τη μητρική εταιρεία και στο, αλλά και στο υπόλοιπο. Το ότι η Εργοσέ ήταν τύπης θηγατρική του ΟΣΕ και κατ' ουσίαν ήταν μια ξεχωριστή δέκο του Υπουργείου, όπως και μετέπειτα έγινε λίγο πριν το ΣΥΒΑ, νομίζω είχε περάσει και ένας νόμος που το νόμος την όριζε... διαχωρισμός. Υπήρχε διαχωρισμός και την όριζε... και την ανεξάρτητη εταιρεία. Ανεξάρτητη εταιρεία. Αυτή ήταν η πραγματικότητα. Έτσι ήταν όμως τότε. Έτσι ήταν, και ήταν λειτουργικό αυτό κατά τη γνώμη σας τώρα. Έτσι κατά ήταν, το ξέρω. Κατά την προσωπική, μου άποψη δεν ήταν λειτουργικό. Κατά την προσωπική μου άποψη λειτουργικό είναι αυτό που ανακοινώθηκε ότι θα γίνει τώρα. Δηλαδή η Εργοσέ να είναι εντός του ΟΣΕ, να είναι μία εταιρεία και όχι δύο εταιρείες. Και το λέω αυτό γιατί επί της ουσίας πιάνω αφορμή μια προηγούμενη ερώτηση. Σε σχέση με το κατά πόσο μπορούσε να παρέμβει ο ΟΣΕ για να επιταχύνει εργασίες επισκευής, ανάταξης, σε κομμάτια τα οποία ήταν κρίσιμα. Ναι. Δεν είχε αυτή τη δυνατότητα να παρέμβει ο ΟΣΕ. Εκτελούσε η Εργοσέ με βάση τους δικούς του ρυθμούς και τις δικές προτεραιότητες, αγνοώντας τις προτεραιότητες του διαχείριστη δικτύου. Εκτελούσε η Εργοσέ με βάση το προγραμματισμό που το δικό της. Το δικό της, ναι. Και άμα συνέβαινε κάτι έκτακτο, δεν το παίρνει υπόψη και μπορεί να ήταν σημαντικό. Εντάξει, άμα ήταν σημαντικό, νομίζω ότι ενημερωνόταν και τα το λάβανε υπόψη. Δεν ήταν... Δηλαδή το ζήτημα με τη ζάχαρη λοιπόν, που ήταν σημαντικό από ό,τι φαίνεται, πήγαινε με βάση την τυπική διαδικασία εκτέλεσης 7-17. Ναι. Άρα λοιπόν είναι αντίφαση αυτό το πράγμα. Δεν μπορούσε ο ΣΕ να της πει Εργοσέ τρέξε μου αυτό γιατί το θεωρώ σημαντικό. Όχι, αυτό που ζητούσε ο ΣΕ και νομίζω όλα τα στελέχη πέρασαν από τότε ο ΣΕ κατά καιρούς πάντα ζητούσε είναι την επιτάχυνση των διαδικασιών και την ολοκλήρωση των έργων. Καλά, η επιτάχυνση των διαδικασιών είναι γεγονός ότι άλλο αυτό. Αλλά το ότι να της πει το ότι υπήρχαν ανοιχτές... άλλαξε τις προτεραιότητες και λύσε με αυτό το ζήτημα άμεσα, δεν μπορούσε να το κάνει. Το ότι υπήρχαν ανοιχτές συμβάσεις στο δίκτυο, ανοιχτές συμβάσεις σε ένα δίκτυο που λειτουργούσε, είναι τεράστιο πρόβλημα για να μπορεί ο ΣΕ να κάνει σωστά τη δουλειά του. Ότι υπήρχαν αυτές οι ανοιχτές συμβάσεις. Εγώ θυμάμαι ότι στη θητεία μου είχα δεχτεί αρκετές ερωτήσεις συναδέλφων σας ότι δεν μπορούσαμε να φτιάξουμε ούτε ένα σασέρ, για παράδειγμα, γιατί στο σημείο εκείνο που να υπήρχε μια ανοιχτή σύμβαση που είχε κατασκευάσει τον σασέρ. Άρα θα έπρεπε να το ζητήσουμε από την Εργοσέ και η Εργοσέ να το ζητήσει από το εργολάβο για να κατασκευάσει τον σασέρ. Φανταστείτε λοιπόν πιο σωματικά ζητήματα με αυτά που λέτε. Εσείς πάλι ως οικονομολόγος θα έχετε κάνει οικονομικοτεχνικές μελέτες. Θα δεχόσασταν ποτέ οικονομοτεχνική μελέτη που για ένα ενιαίο αντικείμενο να έχει ξεχωριστές συμβάσεις και με διαφορετικές εταιρείες που μπορεί να είναι η τεχνολογία τους να διαφέρει, να μην είναι τόσο συμβατή. Δεν ξέρω για ποια οικονομοτεχνική μελέτη μιλάτε. Το καλύτερο είναι το αντικείμενο να είναι ενιαία και ο ανάδοχος να είναι ένας για να έχεις να κάνεις όσο να τον... Να δίνει λόγο αυτό ώστε να τον. Η Εργοσέ τότε γιατί ακολούθησε διαφορετική τακτική των τμηματικών αναθέσεων και σε διαφορετικές εταιρείες τεχνογνωσίας. Δεν το γνωρίζω αυτό. Γιατί το λένε όμως η Επιτροπή Γεραπετρίτη μέσα ότι για να εξυπηρετεί τις αντιμαχόμενες επιχειρήσεις και τα σχέδιά τους. Δεύτερο δίπολο προβληματικό ήταν η σχέση ΟΣΕ-ΓΕΟΣΕ. Ο ΣΕ και ο ΣΕ, η ΟΣΕ είχε την ανάπτυξη, είχε την, μάλλον την εκμετάλλευση των ακινήτων του ΟΣΕ. Και του τροχαίου υλικού. Και είχε στην κατοχή του τροχαίου υλικού. Που τον νίκιαζε στην... Που τον νίκιαζε στη Hellenic Train. Νομίζω ότι πιο πολύ πρόβλημα ήταν το τροχαίο υλικό. Να, για το τροχαίο υλικό μιλάω, δεν μιλάω για το... Και τι θέλω να πω με αυτό, ότι... το τροχαίο υλικό έφυγε με το νόμο του 11 τότε από τον ΟΣΕ και πήγε σε μια εταιρεία στην ΕΣΤΗ. Αυτό που κατά προσωπική μου άποψη και θεωρώ ότι είναι λάθος ήταν η αποκρατικοποίηση της ΕΣΤΗ. Κατ' ουσίαν έδωσε τη δυνατότητα στη Hellenic Train όταν έγινε η αποκρατικοποίηση, η Τρενοσέ τότε και πήρε και την ΕΣΤΗ,
να έχει και τη διαχείριση του τροχαίου υλικού. Που σύμφωνα με τον νομοθέτη του 11, παρότι έφυγε από τον ΟΣΕ τροχαίο υλικό, δεν θα έπρεπε να την έχει. Γιατί η ΓΕΟΣΕ ήταν άμεσα εξαρτημένη από τη Χελένη Τρέιν. Οπότε ελεγχτής και ελεγχόμενος ήταν το ίδιο πρόσωπο. Η διαθεσιμότητα των σειρμών, το να φτιαχτεί κάποιος σειρμός, το να φτιαχτεί μια μηχανή, έπρεπε να το αποφασίσει η Hellenic Train. Αυτό δεν είναι δυνατότητα στο να ανοίξει και η αγορά, όπως ήταν και η αρχική βούληση του νομοθέτη, πιστεύω. Και ίδια πιστοποιούσε ότι έκανε τις απαραίτητες εργασίες. Δηλαδή. Άρα δηλαδή ελεγχτός και ελεγχόμενος το ίδιο πρόσωπο. Θεωρώ ότι η αποκρατικοποίηση εστί ήταν λάθος. Και τη Στρενοσέ ιδιωτικοποίηση. Εντάξει, η Στρενοσέ ιδιωτικοποίηση ήταν σε μια άλλη, ήταν σε μια άλλη λογική, στο να ανοίξει η αγορά των σιδηροδρόμων, των πάροχων υπηρεσία. Αλλά σας είπα πάλι, αυτό που δεν βοήθησε στο να γίνει αυτό ήταν η μετέπειτα, την επόμενη χρονιά που έγινε, που ήταν η υποκρατικοποίηση σε ΕΣΤΗ. Τη ΕΣΤΗ που την πήρε η Τρενοσέ. Γιατί έρχονταν, για παράδειγμα, στον ΟΣΕ ιδιωτικές εταιρείες και έλεγαν ότι ζητάμε τροχαίο υλικό και δεν μπορούμε να πάρουμε τροχαίο υλικό. Γιατί δεν υπήρχε τροχαίο υλικό να πάρουν. Και πέρα από το ζήτημα το ποιος παίρναν το τροχαίο υλικό, που το έχει κατά αποκλειστικότητα πλέον η Τρενοσέ, την συντήρηση και τη λειτουργία των διαφόρων συστημάτων, γιατί εδώ μας είπαν σχεδόν όλοι οι διευθύνοντες σύμβουλοι του ΟΣΕ, ότι ενώ είχαν εγκατασταθεί τα συστήματα GSMR και ATCS, αυτά που αφορούν το δίκτυο, στο τροχαίο υλικό, είτε είχαν εγκατασταθεί, είτε δεν είχαν πάρει άδεια, είτε δεν τα λειτουργούσαν. Αυτό είναι λογικό, από τη στιγμή που μιλάμε για ασφάλεια, να υπάρχουν τα συστήματα για να μην χρησιμοποιούνται ή να μην τα λειτουργούν. Όχι, λογικό δεν είναι. Και αυτό έχει να κάνει, είναι απόρρια αυτό που σας είπα και πριν, τις σχέσεις της ΓΕΟΣΕ με τη Hellenic Train. Δηλαδή, αν έπρεπε να το κάνει αυτό η Hellenic Train ή έπρεπε να το κάνει και η ΓΕΟΣΕ, που ήταν ο ιδιοκτήτης του τροχαίου υλικού. Οπότε, δηλαδή, η ύπαρξη ξεχωριστών εταιριών με αντικρουόμενα συμφέροντα δημιουργούσαν προβλήματα, η μη ανάπτυξη των δικτύων προβλήματα, το λοιπές προσωπικό προβλήματα. Άρα, είχαμε δηλαδή να κάνουμε μια βόμβα που δεν ξέραμε το πότε θα σκάσει, δηλαδή. Και δυστυχώς έσκασε στις 28 του Φλεβάρι.